Ποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Ακούστε το τρίξιμο της πόρτας. Ελάτε. Το ταξίδι μας από τη Θεσσαλονίκη στη μεγάλη χάρτα της Ελλάδας ξεκινά από τη Βίλα Καπαντζή, όπου στεγάζεται το μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Στην Αθήνα εκτίθεται ένα αυθεντικό αντίτυπο σε άριστη κατάσταση. Ο φλογερός επαναστάτης και μάρτυρας της ελευθερίας Ρήγας Βελεστηλής γράφει: «Όντας φύση φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην απλώς να θρηνήσω την κατάσταση του γένους μου, αλλά και συνδρομή να επιφέρω επάσχησα όσο το επιμεί». Την αξία της ελευθερίας και της παιδείας θα αφηγηθούμε μέσα από τη χάρτα του Ρήγα. Στο 7ο φύλλο από τα 12 κυριαρχεί η μορφή της. Η ελευθερία δικαιοσύνη δεσπόζει επιβλητικά με τα σύμβολα του εμπορίου και της επιστήμης. Η αγορά, με κυρίαρχο τον διάλογο μεταξύ των πολιτών, αποτέλεσε το θεμέλιο της δημοκρατίας και της πολυφωνίας. Στο φύλλο 4 απεικονίζεται η ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 και η μάχη στις πλατείες το 479 π.Χ. Και στις δύο περιπτώσεις η υπεροχή των Περσών ήταν αδιαμφισβήτητη. Η έκβαση όμως και η ελευθερία κρίθηκαν από την καλή εκπαίδευση, τις κέρδες επιλογές των στρατηγών και τη συντονισμένη δράση των ελληνικών δυνάμεων. Πολύτιμα μηνύματα για την ανεξαρτησία μας και σήμερα. Οι δύο ηγέτες, Θεμιστοκλής και Παυσανίας, από δύο διαφορετικές πόλεις με διαφορετικό πολίτευμα και διαφορετική ιδεολογία, διέθεταν μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια σε εθνικά θέματα για την ελευθερία. Η μεγάλη πρόοδος των ένδοξων προγόνων βασίστηκε και στην πνευματική καλλιέργεια που αντιπροσωπεύει το θέατρο, το οποίο τόσο μας έχει λείψει την εποχή της πανδημίας. Το θέατρο διαμορφώνεται στην εποχή της δημοκρατίας. Οι Αθηναίοι πολίτες ασκούνταν στην αντιπαράθεση ιδεών, στον διάλογο και την επικοινωνία. Η πολιτεία αναγνωρίζει την αισθητική και εκπαιδευτική αξία της θεατρικής τέχνης. Κυρίαρχες μορφές, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης διαπαιδαγωγούν και εμπνέουν τους πολίτες. Στο φύλλο 1, στην επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει σχόλιο για τον Άμικο, τον βασιλιά των Μυθινών. Είχε νόμο να μην δεχθεί κανέναν ιστολημένα προτού να μονομαχήσει με τις γρότες. Αράξαντες η Αργοναύτε τη συζήτησε των αξιότερων εις μονομαχίαν, όθεν φωνεύεται από τον Πολυδεύκη. Ο Ρήγας διηγείται την ιστορία ενός βάρβαρου, ασιάτη τυράννου με υπερφυσικές δυνάμεις, ο οποίος παραβιάζει τη θεμελιώδη στην ελληνική κουλτούρα αρχή της φιλοξενίας και φέρεται με σκληρότητα στους ξένους που φτάνουν στη χώρα του. Στο άρθρο 120 του Συντάγματος, ο Ρήγας γράφει: «Δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των διετίαν της ελευθερίας. Απαρνούνται και δεν δίδουν υποδοχήν και περιποίησιν εις τους τυράννους». Το άρθρο αυτό αποτελεί σχεδόν αυτούσια μετάφραση του αντίστοιχου εδαφίου του Γαλλικού Συντάγματος του 1792. Ο Ρήγας δεν ευτύχησε να δει το όνειρο της ελεύθερης Ελλάδας, όπως και πολλές προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο που αγωνίστηκαν τον 19ο και 20ο αιώνα για τα ιδανικά της παιδείας και της ελευθερίας και δολοφονήθηκαν. Από την παιδεία εξαρτώνται η ιδία ευτυχία εκάστου πολίτου και η κοινή ευδαιμονία της πολιτείας. Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος και στο κλουβί της φυλακής του. Ανεξαρτησία, άνοιξη θρησκεία, παθητική αντίσταση. Έχω ένα όνειρο ότι τα 4 παιδιά μου μια μέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος όπου δεν θα κρυθούν από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους. Δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση μεγάλης κλίμακας αν δεν υπάρξει μια προσωπική επανάσταση σε ατομικό επίπεδο. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. 200 χρόνια από την Επανάσταση. Χάρτε μας!